know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a fuck up for the drop, yeah, just give me that clean house. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm Bobby Bambi. Baby, see yellow text. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an addict. Spawn like dick, thought of her love. I ain't really mean that, yeah. Τετράκιες, καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο. Ένα επεισόδιο που δεν θα σας το κρύψω, είναι vague κατάσταση. Έχουμε τρία αυτή τη στιγμή και θα τα δείτε σε επόμενα επεισόδια. Σήμερα έχουμε μαζί μας ένα Golf GTI 8 καινούριο, που έχει πάρα πολλά έξτρα πάνω. Θα το παρουσιάσουμε σε λίγο, θα μας τα πει ο Γάτοχος. Για άλλη μια φορά είναι μαζί μας το Καρότο ή Karoto.gr, παιδιά. Υπάρχει από κάτω link στην περιγραφή να δείτε. Εννοείται ότι έχει ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτων και για γκολφάκια της. Και για γκολφάκια της, θα τα βρείτε όλα εκεί. Οπότε για άλλη μια φορά μαζί μας είναι το Καρότο. Υπάρχουν links στην περιγραφή. Πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, να φωνάξουμε λίγο τον Αρθούρο να μας πει πέντε λογάκια. Λίγο Αρθούρο, σε παρακαλώ πολύ. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τιμή μας. Λοιπόν, πέντε μας καταρχάς. Αυτή είναι η δουλειά σας. Να ξεκινήσω από εκεί. Έχω ακούσει, γιατί μου ήρθε λίγο στα αυτιά μου, ότι είστε από τα καλύτερα, έφαινατε καλύτερα αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη και κάτι τέτοια. Θέλω να μου πεις αν ισχύει αυτό το πράγμα, γιατί εντάξει, πολλά ακούμε ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Για να λένε, κάτι θα ισχύει. Κάτι θα ισχύει. Προσπαθούμε να φέρουμε μόνο από Γερμανία καινούργια αυτοκινητάκια, ιδιαίτερα. Ωραία. Και γρήγορα. Η εταιρεία μας είναι Escar Shop, που μπορείτε να δείτε εδώ. Είμαστε στο Ελευθέριο Κορδελιό, Θεσσαλονίκη. Είμαστε λίγο δυτικά, αλλά όποιος θέλει μπορεί να σας βρει. Έτσι, έχουμε και το site, έτσι. Σωστά, σωστά. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε Golf 8 GTI Club Sport. Από τα μοναδικά κομμάτια, να το πω έτσι, Θεσσαλονίκη. Ωραία. Το οποίο είναι από το μαμά. Από το Golf 8 GTI έχει διαφορά στα φρένα, αεροτομή και καθίσματα, και εννοείται η τουρμπίνα η Continental που του δίνει 300 άλογα μαμά. Ενώ το GTI είναι 245 άλογα είναι. Ωραία. Το συγκεκριμένο είναι Stage 2. Το συγκεκριμένο, ναι, είναι Stage 2. Το έχουμε κάνει στην Top Mods, στη Σύνδο, στα παιδιά. Εισαγωγή Unitronic, Cooler εξάτμιση, stage 2, και μας έβγαλε τα μάξι 444 άλογα. Και πολύ δυνατό, μπράβο. Δεν κρατιέται, δεν κάθεται κάτω. Μπράβο. Οπότε να διευκρινίσουμε λίγο ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι προς πώληση, έτσι. Σωστά, σωστά. Εμείς παίρνουμε πωλείτε. Ναι, ναι, παίρνουμε αυτοκίνητα, τα βελτιώνουμε σε, από τους, να το πω έτσι, τους καλύτερους βελτιωτές της Θεσσαλονίκης, γιατί είμαστε εδώ. Ερώτηση. Αν παραγγείλω εγώ ένα GTI Club Sport, άσε το Club Sport, ένα GTI 8, πόσο καιρό θα το έχω? Σε 15 μέρες θα το έχεις στην κατοχή σου. Το δικό σας. Αν θα το παραγγείλω εγώ από την εταιρεία, κάνει ένα χρόνο να έρθει σίγουρα. Στο 8 το Club Sport μας είπαν για 16 μήνες. Κοντά 2 χρόνια δηλαδή. Κοντά 2 χρόνια και με τιμή που η οποία είναι παρόμοια. Όχι, η οποία μπορεί είτε να αυξηθεί είτε να αυξηθεί. Ναι, να αυξηθεί πολύ. Ένα από τα δύο. Οπότε εμείς εδώ έχουμε ένα Club Sport, το οποίο είναι Stage 2, με τόσα άλογα, με τόσα έξτρα, το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο, σε 15 μέρες το έχουμε. Για πάμε γκολφάκια της λίγο να τρελαίνονται. Η εισαγωγή είναι Racing Line R600. Έχουμε intercooler της Unitronic, downpipe μέχρι τη μέση, Continental τουρμπίνα, η οποία, παιδιά, κάνει θαύματα. Στο Golf 8R πάει 460 άλογα. Και παιδιά, μαμά, έτσι, stock. Και κάνει χρόνους απίστευτους. Πολύ ωραίο. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο 100-200 κάνει 8 ξερό. Όπως είναι. Πολύ... 8 ξερό. Πολύ καλό. 25.000 χιλιόμετρα. Όλο το ιστορικό, να το πω έτσι, είναι στην αντιπροσωπεία. Τα πάντα όλα. Πεντακάθαρο. Καινούριο. Πεντακάθαρο. Ζελατίνα που λέμε. Έτσι. Και ακόμα έχει και εγγύηση εργοστασιακή. Έχει εγγύηση. Πολύ σημαντικό. Να πάμε μια βόλτα να το οδηγήσουμε, γιατί καλά, θα σκάσω. Θα σκάσω. Αν δεν το πάρω βόλτα, θα σκάσω. Ήρθε η σειρά μου παραδοσιακά.
Τον Πέτρο τον αφήνω να μιλάει. Εγώ πάω στην πράξη λίγο να μιλήσουμε. Τον φίλο τον Αρθούρο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αυτό ανοίγει όλο που πανέπαμε. Ναι, και, ναι. Και το τζάμι μαζί ανοίγει. Όλο. Τι λέει ρε παιδί μου. Ναι, ναι, είναι φοβερό. Κλείστο να μην κάνει αέρα. Με swipe κλείνει. Ναι. Τάτσε, πω. Τεχνολογικά μέσα βλέπω παντού οθόνες. Βλέπω ένα πολύ ωραίο σαν κυψελωτό γκρι. Καθίσματα είναι θερμενόμενα. Ναι, θερμενόμενα, αλκαντάρα. Μπάκετ. Αεριζόμενα είναι. Για... Αεριζόμενα όχι. Και μέσα φαίνεται ότι είναι αυτοκίνητο. Τελευταία λέξη τεχνολογίας. Είναι η έκδοση, η Club Sport που τα έχει τα πάντα. Ναι. Γι' αυτό έχει 300 άλογα από τη μάνα του. Να ανακεφαλαιώσουμε να πούμε το αμάξι είναι Stage 2 και έχει φτάσει 444 άλογα. Τα αμάξι είναι Stage 2 Unitronic εξ ολοκλήρου. Τα αμάξι 444 άλογα με 58 κιλά ροπής. 58 κιλά ροπής. Πόσο δουλεύει η μπάρ, κανένα δίμπαρο σηκώνει σίγουρα. Νομίζω ναι, κανένα δίμπαρο σίγουρα. Έχει μέσα ένα ηλεκτρονικό. Α, έχει boost control. Πάει. Γράφει 2-9, αλλά το ένα μπάρ είναι υποπίεση. Okay. Στην ουσία 1-9, να σου το πω έτσι. Με, αλλά... πράγμα... με 100 χιλιόμετρα σπινιάρι αυτό. Και τρίτη δεν πατάει. Αν δεν έχει καλή άσφαλτο, δεν τα μάξει. Δηλαδή τώρα πηγαίνουμε. Το βάζω χειροκίνητο Τετάρτη με 110. Τώρα έχει καλή άσφαλτο και φεύγει. Πω, 190 τα πέταξε. Είπαμε 100-200. 8 ξέρω. Ευθύνεται και το σασμάν του γι' αυτό. Εννοείται. Είναι Gen 4 το συγκεκριμένο αμάξι. Και παιδιά πραγματικά τα 400 άλογα τα βγάζει για πλάκα, πώς το λένε. Τα νιώθεις πολλά γιατί είναι και λίγα τα κιλά του αυτοκινήτου. Εντάξει, δεν θα έλεγα, είναι περίπου 1400 κάτι κιλά. Εντάξει, απλά. Γιατί έχει και πανόραμα κτλ. Τα νιώθεις τα άλογα του, τα βγάζει δηλαδή. Ναι. Και pops ακούω πολλά. Έχει. Μας κάναν δωράκι τα παιδιά από την Top Mods. Είναι λίγες βεζίνες πίσω έτσι, να γουστάρουμε. Φίλε, είναι τρομακτικό το γκάζι του, πάρα πολύ καλό. Είναι φοβερό και άμα θέλεις. Το βάζεις στο D και δεν ακούγεται τίποτα. Ησύχασε πολύ τώρα, δεν είναι κλαπέ, απλά δουλεύει πολύ ήρεμα το αυτοκίνητο. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς όλο το αμάξι είναι touch, έτσι. Είτε φωνή, είτε εδώ. Εδώ έχουμε, μπορούμε να μας δείξουν επιτάχυση, ισχύ, τα άλογα δηλαδή πατάς. Και τα αμάξι. Ένα κοντινό λίγο το κοντέρ του να δείτε πώς ανεβάζει χιλιόμετρα. Για πάμε να δούμε λίγο. Τα γάμισα. 200 αέρα. Λοιπόν, εκεί βλέπουμε θερμοκρασία λαδιού, νερού. Όλες οι πληροφορίες μπροστά στο καντράν. Ταχύτητες, κατανάλωση. Υπόλοιπο έχει τις γραμμές. Έχει line assist. Έχει line assist. Line assist έχει. Φρενάρισμα έχει για έκτακτο. Φόρτιση του κινητού. Α, κάνει ασύρματη φόρτιση εδώ. Ναι, ασύρματη φόρτιση. Κάτω έχει τα πάντα. Έχει κάμερα εδώ, αυτόματα φώτα. Τα πάντα. Τα πάντα δηλαδή. Θερμενόμενο τιμόνι. Θέλω να το οδηγήσω να το δω πώς πάει. Δεν μπορώ, θα σκάσω με το πάρω μια ευθεία λίγο να το πατήσω. Πάμε. Πριν ξεκινήσουμε, εγώ θέλω να δείξω αυτό το στολίδι εδώ πέρα που έχει για κλειδί. Γυαλίζει κιόλας. Πολύ όμορφη δουλειά έχουν κάνει εδώ. Κύλες εννοείται αυτά, εντάξει, το συζητώ. Και είναι στο σπορ τώρα, είμαι έτοιμος για να δώσω. Ναι, είσαι έτοιμος. Κάνει μόνο το αλλαγές τώρα. Ναι, πάντα. Είτε στο αυτόματο είτε στο χειροκίνητο το έχεις. Τις αλλαγές τις κάνει μόνος. Εκ πρώτης, ένα πάρα πολύ φιλικό αυτοκίνητο. Νιώθω λες και. Έχω ξαναπεί πολλές φορές αυτό, δεν ξέρω. Σαν το δικό μου, το νιώθω λες και είναι δικό μου. Λίγο τώρα παίζω, Και λίγο φρένα. Α, ωραία φρένα. Ναι, μπράβο. Φρένα το είναι φοβερά. Όπω τι ωραίο γκάζι που έχει, ρε φίλε. Τρομερό σασμάν. Και παρόλο που είναι σχετικά μικρό αυτοκίνητο, πας με πολλά χιλιόμετρα και δεν το νιώθεις. Πας με 140-150 και δηλαδή... Κάνεις ωραίο ταξιδάκι. Κάνεις ταξίδι με 160
Έχει γύρω ούτε 3.000 στροφές. 2.600. Και άλλη ταχύτητα έχω. Ναι. Οφ. Με 160 μπάσεις και έχει περίπου 2.600. Τι λες. Νομίζω κάπου από ό,τι θυμάμαι. Και είναι και σχετικά οικονομικό σου ταξίδι. Αν δεν παίζει. Αλλά άμα δει κανέναν στον δρόμο. Άμα σε κάνει κανένα καμιά μαγιά, δεν τον αφήσει να πάει χορτάτο. Ναι, εκεί. Μ' αρέσει πόσο ωραία τα αποκρίνει του Σασμάν. Να κάνω μια προσπέραση να δούμε. Πηδάει, άλμα τα κάνει τα αμάξι. Να το δούμε. Όπω πώς τα κατεβάζετε 190. Είναι όλα πολύ άμεσα, τα φρένα, τα γκάζια του, τα paddle shift είναι όλα μπαμ μπαμ μπαμ. Μαζεύει πολλά χιλιόμετρα γρήγορα. Κοίτα τώρα θα μας κάνεις κουλφάκια, δες τώρα να τα αλλαξοπιστήσουμε. Πρόσφατα άλλαξε ένας, ήταν γνήσιος Ιάπωνας και το Ιάπωνας κάνουμε. Και το γύρισε σε group back. Γνωστός στην πιάτσα. Άντε μη λέμε ονόματα, πες και παρεξηγητώ. Δεν λέμε ονόματα, αλλά... Αυτός που το βλέπει κατάλαβε. Κατάλαβε. Πήρε Golf R, μόνο αυτό θα πω, τίποτα άλλο. Τι ωραία ανταπόκριση, τι ωραίο στιβαρό αμάξι, δηλαδή δεν το νιώθω. Έστω να πάμε 150-145 χιλιόμετρα και έχουμε 2.000 κάτι στροφές. Πολύ χαλαρό ταξίδι. Και δεν ακούγεται. Δεν έχει φασαρία. Είμαστε στο σπορ τώρα, γι' αυτό και ακούμε την εξάρτηση. Πώς μαζεύει. Τώρα περιμένουμε και τα σχόλια να μας πείτε για την τιμή. Γιατί εκεί πέρα παίζονται πολλά. Για την τιμούλα. Δεν ξέρω, θα μας πούνε τα παιδιά στα σχόλια. Οδηγική εμπειρία πάντως για μένα άψογη. Μ' άρεσε πάρα πολύ η συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Είναι αλφαδιά, πώς το λένε. Τα αμάξι είναι ακόμα καινούριο για εμάς, το μαθαίνουμε, γι' αυτό και το βελτιώνουμε με κάτι επώνυμα, να το πω έτσι, μαγαζιά συνεργεία, βελτιωτές, γιατί θέλουμε να ξέρουμε μέχρι πού πάει, μέχρι πού αντέχει, και μετά όταν θα είμαστε πιο άνετοι θα φέρουμε και Golf 8R. Ξέρεις, εμείς εδώ είμαστε και εκείνο μετά. Ναι, ναι, είναι παιχνιδιάρικο. Σπινιάρι. Δεν πάει. Όπω την κάνει, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή το αμάξι είναι συγκλονιστικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι φοβερό. Για το πιάνει το μάτι σου απ' έξω, λες τώρα τι να κάνει το κολφάκι, πόσο να πάει. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Πώς σου φάνηκε, αδελφούλη, εσένα, εντάξει. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος στο αμάξι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά σε όλους.